Χαιρετίζω τη σημερινή σύσκεψη των σωματείων της ΛΑΡΚΟ, που σκοπό έχει να ενημερωθούν όλοι οι εργαζόμενοι αλλά και οι πολίτες της περιοχής για τις τελευταίες εξελίξεις και ταυτόχρονα να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση ότι οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ δεν είναι μόνοι τους, έχουν όλη την κοινωνία δίπλα τους και θα πρέπει να το καταλάβουν καλά και να ακολουθήσουν αυτό που λέει το πανό πίσω μου. Ότι πρέπει να δοθεί οριστική λύση για τη ΛΑΡΚΟ, να ξανακαπνίσουν οι καμινάδες της, να ξαναδουλέψουν οι μηχανές της με όλους τους εργαζόμενους μέσα. Αυτή θα είναι η τελική μας νίκη και δικαίωση των εργαζομένων και της ΛΑΡΚΟ και όλων των εργαζομένων της περιοχής. Ο Παναγιώτης, για να μην κουράσω, ήταν αναλυτικότατος και για τις εξελίξεις στη ΛΑΡΚΟ, αλλά και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε γενικότερα όλοι οι εργαζόμενοι. Με χαμηλούς μισθούς, με ακρίβεια, με υποστελεχωμένα νοσοκομεία, με προβλήματα στην παιδεία και γενικότερα σε όλες τις υποδομές που υπάρχουν στη χώρα μας. Εγώ θα σταθώ σε ένα ζήτημα, έτσι πριν κλείσω. Κάποιοι μπορεί να έχουν κουραστεί, να έχουν απογοητευτεί, να έχουν επηρεαστεί από τα παπαγαλάκια και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την προπαγάνδα που κάνει η κυβέρνηση. Πρέπει όλοι να σταθούμε δίπλα στα σωματεία, ενωτικά και να δώσουμε τον αγώνα. Είναι κρίμα μετά από 4 χρόνια να κάνουμε πίσω. Είμαστε ένα βήμα πριν την τελική νίκη και νομίζω ότι θα το κερδίσουμε. Σαν εργατικό κέντρο όλα αυτά τα χρόνια της Στίβας ήμασταν δίπλα σε όλους τους αγώνες και θα συνεχίσουμε με όλες μας δυνάμεις να είμαστε δίπλα στα σωματεία. Το ίδιο ζητάμε και από τους εργαζόμενους και από όλους τους πολίτες. Εύχομαι σε όλους σας και όλες σας καλές γιορτές με υγεία πάνω απ' όλα και αγωνιστική ετοιμότητα. Σας ευχαριστώ.